Έτσι όπως οδηγούσα, άκουσα στο ραδιόφωνο τη δήλωση του Βασίλη Κονόμου, του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος αποκάλεσε τζαμπατζίδες τους πολίτες που δεν πληρώνουν τον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματο. Μιλάμε βέβαια για λογαριασμούς οι οποίοι δεν έχουν προηγούμενο στα παγκόσμια χρονικά και λογικό είναι πάρα πολλοί κόσμος που μέχρι χθε κουτσά στραβά κατάφερε να τον πληρώσει, να μην μπορεί να κάνει το ίδιο τώρα, παρά το ότι κάνει περικοπές σε βασικά αγαθά στην ένδυση, στην υπόδεση στην ψυχαγωγία, στο, στο οτιδήποτε παρόλα αυτά και πάλι δεν μπορεί να το πληρώσει και όχι επειδή δεν θέλει. Ο βουλευτής αυτός λοιπόν που έχει περάσει από το Πασόκ και κατέληξε στην αγκαλιά του Κυριάκου Μητσοτάκη αποκαλεί αυτούς που δεν μπορούν να πληρώσουν, όχι που δεν θέλουν, τους αποκαλεί τζαμπαντζίδες. Είναι τα ίδια ακριβώς λόγια που είχε χρησιμοποιήσει ο Κυριάκος τον Ιούλιο του 2021 για αυτούς που δεν κάθονταν στην καρέκλα και μάλιστα έλεγε τότε ότι δεν θα αφήσω αυτούς τους free riders τους τζαμπατζίδες και το τζάμπα πέθανε να μας αναγκάσουν να επαναφέρουμε ή να διατηρήσουμε τέλος πάντων οριζόντια μέτρα για όλους βέβαια η πλάκα είναι ότι ένα χρόνο μετά τα οριζόντια μέτρα παραμένουν παρά το ότι η ίδια η κυβέρνηση μας λέει ότι περίπου το 75-78% τελικά έκατσαν στην καρέκλα. Και ο Θάνος Πλεύρης λέει τώρα, είμαστε ένα χρόνο μετά έτσι, μπαίνουμε στο καλοκαίρι του 2022, ότι ξέρετε η μασκούλα που φοράμε εδώ στο πρόσωπο μπορεί να μην καταργηθεί, να συνεχίσει να υπάρχει υποχρεωτικά επειδή είναι ένα ήπιο μέτρο. Θα σας πω όμως και κάτι άλλο τώρα, θυμάστε τις δηλώσεις του Πορτοσάλτε, ο οποίος έλεγε από τότε που ξεκίνησαν αυτοί οι πανάκριβοι λογαριασμοί να καταφθάνουν στα νοικοκυριά, ότι υπάρχει μία λύση για να κάνουμε και εξοικονόμηση ενέργειας, να κόβεται το ρεύμα για μερικά λεπτά για όλους. Θα μου πεις τώρα αυτό δεν έχει γίνει και πάλι καλά, όμως να που θα κοπεί το ρεύμα και όχι για μερικά λεπτά, σε αρκετού πολίτε. Καθημερινά είναι χιλιάδε οι διαταγέ που λαμβάνει ο ΔΔΕ και τα συνεργεία του στα χέρια τους και πάνε να κόψουν από 500 μέχρι και 1000 συνδέσεις κάθε μέρα. Σε αυτούς τους πολίτες λοιπόν το ρεύμα θα κοπεί διαπαντός. Τώρα θα σας θυμίσω και κάτι άλλο όμως. Όταν μας είχαν κλειδαμπαρωμένους με τις καραντίνες Υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα με έρευνε που έδειχναν και όντω έτσι ήταν και τα οποία έλεγαν ότι η καραντίνα έκανε και ένα καλό. Ποιο ήταν το καλό που έκανε, άνοιγε εκεί το δημοσίευμα, να δει τι λέει πιο κάτω από τον τίτλο. Το καλό που έκανε είναι στο περιβάλλον. Ότι έκανε καλό στην ατμόσφαιρα. Η κατανάλωση ενέργεια και η οποιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότητα, είτε τρώμε, είτε δεν ξέρω εγώ τι, το οτιδήποτε, μα λένε οι ίδιοι αυτοί οι άνθρωποι, οι επιστήμονε, οι ειδικοί όλου του κόσμου που είναι αυτή τη γραμμή ότι αφήνουν ένα ενεργειακό αποτύπωμα. Επομένω, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι και το κόψιμο στο ρευματάκι για αρκετούς πάλι θα κάνει ένα καλό, δεν ξέρω πόσο καλό και σε ποιο βαθμό, ένα καλό στο περιβάλλον. Είναι μία ακόμα από αυτές τις περίεργες συμπτώσεις που συνεχώς συναντάμε μπροστά μας τα τελευταία περίπου τρία χρόνια, αλλά δεν υπάρχει καμία απολύτως σύνδεση μεταξύ τους. Ας ελπίσουμε μόνο, επειδή όπως φαίνεται το καλοκαίρι μπορεί να είναι πάρα πολύ ζεστό, αν κρίνουμε από τις θερμοκρασίες που υπάρχουν τώρα, μιλάμε ακόμα δεν έχουμε μπει στο Μάιο και περισσότεροι πάνε για μπάνιο, έτσι. Να μην περάσουμε στο επίπεδο όπου... Πάρα αυτά θα κόβεται το ρεύμα όπως είχε πει ο κύριος Πορτοσάλτε σε όλους για μερικά λεπτά για κάποια ώρα έτσι ώστε να μπορεί να τα το σύστημα το οποίο η κυβέρνηση μέχρι στιγμή μας έχει διαβεβαιώσει ότι δεν έχει απολύτως κανένα θέμα ούτε θα αντιμετωπίσει και ότι η ενεργειακή επάρκεια της χώρας θα συνεχίσει να υπάρχει, ε, έχει ανακοινώσει κάποια μέτρα, εύχομαι να είναι έτσι. Αλλά αν έπρεπε να το παίξω στίχημα, οι πιθανότητες που θα έδινα στο να περάσουμε το καλοκαίρι μία τέτοια καινούρια περιπετιούλα, πάλι σύμπτωση γι' αυτό έτσι, εννοείται, θα είναι ότι ναι θα έχουμε και δεν ε, το λέω και μόνο για την Ελλάδα. Αν έχετε ακούσει και στην Ιταλία ήδη έχουν πάρει κάποια μέτρα έτσι ώστε να φροντίσουν με το δικό τους τρόπο να υπάρχει ενεργειακή επάρκεια λόγω των όσων συμβαίνουν στην Ουκρανία με τις κυρώσεις στη Ρωσία, με τις αντικυρώσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία και πάει λέγοντας. Σχετικά με όσα είπε ο Βασίλης Οικονόμου και τη δήλωση Μητσοτάκη του 2021, τα ίδια ακριβώς είπαν, τζαμπατζίδες αποκάλεσαν πολλούς από εμάς, μπορείτε να τα δείτε στο κανάλι Thanos Κόκαλς Δημοσιογράφος 3. Τώρα θα σας αφήσω, θα συνεχίσω τη διαδρομή μου και ελπίζω πάλι να μην ακούσω τίποτα παράξενο στο ραδιόφωνο και νιώσω την ανάγκη γιατί περί αυτού πρόκειται να κάνω μια μικρή στάση και να κάνω ένα βίντεο από το αυτοκίνητο οι περισσότεροι που παρακολουθείτε τακτικά θα έχετε διαπιστώσει ότι δεν έχει τύχει ποτέ να κάνω ή δεν έχει χρειαστεί τέλο πάντων να όμως που τώρα χρειάστηκε ευχαριστώ που με ακούσατε, για χαρά